Αυτό λοιπόν αξίζει να μας το σχολιάσει ο καθηγητής, ο κύριος Παπαφλωράδης, που είναι κοντά μας, και ο κύριος Πέτρος Μπελέρης. Καλημέρα σας, κύριε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Κύριος Μπελέρης, για λογαριασμό του Φρέντι Μπελέρη είναι εδώ, βεβαίως, του πατρός του. Κάνει ο ίδιος την προεκλογική του εκστρατεία και θα μας πει σε λίγο, θα μιλήσουμε πιο πολιτικά, σε άλλο επίπεδο. Τι λέτε, κύριε Παπαφλωράδη, εδώ είναι, ακούμε απίστευτα πράγματα στην Τουρκία. Αδιανόητα για μας εδώ, βέβαια. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς εδώ ότι ένα κανάλι ή οποιοδήποτε θα απολογεί το, γιατί μια γυναίκα πανηγύρισε και φάνηκε το στήθος της, τέλος πάντων, με τον τρόπο που ήθελε η ίδια. Είναι αδιανόητο έτσι σε κάθε περίπτωση. Η Τουρκία, ξέρουμε ότι στον τομέα της πράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει κάνει πολλά βήματα πίσω τον τελευταίο καιρό. Έχει αποχωρήσει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που υπεγράφει κιόλας στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι καταπιέζει ξεκάθαρα και δεν επιτρέπει κιόλας την Gay Pride. Καταπιέζει γενικά τις μειονότητες, καταπιέζει τους ΛΟΑΤΚΙ. Έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα η οποία απέχει πάρα πολύ από τα δυτικά πρότυπα. Από εκεί και πέρα τώρα νομίζω ότι το μεγιστοποιούμε. Απλά είναι ένα σύμπτωμα των καιρών. Αν δεν απολογεί το ένα κανάλι κρατικό, δεν θα έδινε κανείς σημασία. Μπορεί να έλεγε κανείς μια κουβέντα, τέλος πάντων. Ένα αποσυντηρητισμό τουρκικό. Ένα ολόκληρο κανάλι όμως βγήκε και απολογήθηκε. Ναι, διότι πάρα πολύ απλά, όπου υπάρχουν ακραία κόμματα και δει κόμματα που εργαλειοποιούν τη θρησκεία, υπάρχει ένα άλλο καθεστώς. Ναι. Αυτό ακριβώς σημαίνει στην Τουρκία. Εκεί είναι ένα κόμμα ισλαμιστικό, που θέλει να λέγεται ισλαμοδημοκρατικό, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη και για τη θέση των γυναικών. Ναι. Δείτε τη μαντήλα. Έτσι, την οποία την έχει επιβάλει σχεδόν παντού, για τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν ή που δεν πρέπει να έχουν, μάλλον οι γυναίκες. Και αυτό προσπαθεί να το περάσει σε όλες τις εκφάσεις της τουρκικής κοινωνίας. Αυτό πάντως, που αντιστέκεται. Εδώ πάντως επιβεβαιώνεται μια Τουρκία που όλο ένα και αποκλίνει και απομακρύνεται και βυθίζεται μέσα σε όλο αυτό το. Το σκοταδισμό, την ακρότητα. Δεν είναι μία Τουρκία, υπάρχουν πολλές Τουρκίες. Να σας πω, βέβαια, σκέφτομαι ότι μπορεί κάποιοι να προσπάθησαν να φανούν καλοί απέναντι στον πρόεδρο. Δηλαδή, να μην υπάρχει και μια άνωθεν εντολή, στο συγκεκριμένο ζήτημα λέω. Ναι. Διότι, να σας πω, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Από το 1994 που ο Τούρκος πρόεδρος εξελέγεται τότε δήμαρχος, λέγανε οι αντίπαλοι, λέγανε θα κάνει τη χώρα Ιράν-Ιράν. Το 2002 Ιράν-Ιράν-Ιράν, η Τουρκία δεν έγινε Ιράν. Γιατί υπάρχει και μια δυναμική κοινωνία που έχει το 5% της κοινωνίας που είναι εντελώς διαφορετικό. Από την άλλη, ότι υπάρχει, η άλλη πλευρά λέει ότι σιγά-σιγά γίνεται πιο συντηρητική. Ναι, αυτό μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή, γίνονται. Αλλά ότι η Ιράν δεν γίνεται, δεν γίνεται. Θέλω να είμαι δίκαιος σε αυτό. Ναι, όμως, ότι φτάνει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας να απολογηθεί. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Εγώ πιστεύω, εκεί η ηγεσία είπανε, μην θυμώσουν πιο πάνω, ας βγάλουν μια ανακοίνωση τώρα. Πάντω, η ηγεσία δεν τους έβαλε στη θέση τους. Δηλαδή, δεν υπήρξε ανακοίνωση. Να μαλώσει την κρατική τηλεόραση. Ποιο σα είπε να βγάλει την ανακοίνωση. Δεν είναι. Άρα λοιπόν. Θέλω να είμαι δίκαιο από αυτήν την άποψη. Καλά, το λες, σίγουρα. Εσύ, ρε παιδί μου, ένα λεπτό. Εσύ από τη ζωή σου, από την καθημερινότητά σου, ζει πάρα πολλά χρόνια, έχει γεννηθεί και ζει εκεί. Βλέπει την κοινωνία να συντηρητικοποιείται. Κοίταξε, στα ποσοστά εγώ. Η κοινωνία όχι. Σαν πολίτε. Δηλαδή υπάρχουν δυναμικέ γυναίκε, πολύ δυναμικέ. Και δυναμικοί άντρες, εγώ όχι, οι Τουρκάρες πραγματικά είναι πάρα πολύ δυναμικές στο να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, αυτές που ξέρουν να τα υπερασπίζονται, γιατί υπάρχουν και άλλες που δυστυχώς σκύβουν το κεφάλι, κυρίως στην Ανατολία, και αυτές προσπαθούμε να υποστηρίξουμε όλοι εδώ. Αλλά από την άλλη, σε επίπεδο τηλεόρασης, τεχνών, οτιδήποτε άλλο, οι αντιδράσεις που υπάρχουν τα λοιπά, σίγουρα ακούγονται πολύ πιο δυνατά και πολλές φορές γίνονται βήματα οπισθοχώρησης. Αυτό το βλέπουμε. Δηλαδή, βλέπαμε άλλες εικόνες στις τηλεοπτικές σειρές της Τουρκίας πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια. Τώρα, δυστυχώς, αυτές τις σκηνές δεν τις βλέπουμε. Δεν βλέπουμε την ίδια τέχνη, την ίδια ελευθερία στην τέχνη που βλέπαμε, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις πολλές φορές. Αυτό το βλέπουμε. Ωστόσο, Ιράν δεν γίνεται και νομίζω δεν θα γίνει Τουρκία. Το έχουν αποδείξει. Το έχει αποδείξει η ίδια η τουρκική κοινωνία με τις αντιδράσεις της. Ναι. Θέλει πάντως η Τουρκία, κύριε Παπαφλωράδη, να είναι ταυτόχρονα, όπως το είπαμε και πριν, σε πολλά μέτωπα, σε πολλά στάδια. Σε πολλά ταμπλό. Σε πολλά ταμπλό. Αυτό το έκανε πάντα όμως. Το έκανε πάντα. Δηλαδή, θυμηθείτε την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο επιτίδης ουδέτερος, το γνωστό βιβλίο του Φρανκ Βέμπερ. Ήταν και με τους Γερμανούς και με τους συμμάχους, ενώ έπρεπε να βγει στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, γιατί υπήρχε η συμφωνία του Οκτωβρίου 39 με τους Αγγλογάλους. Δεν βγήκε, παζάρευε με τους Γερμανούς, έδινε πολύτιμα μέταλλα στους Γερμανούς. Μετά βγήκε με τους συμμάχους Φεβρουάριο-Μάρτιο του 1945, όταν πλέον εδώ τελεσίγραφο ότι όποιος δεν συμμετέχει στον πόλεμο δεν θα λάβει μέρος στον ΟΗΕ. Είναι γνωστή αυτή η τακτική, η πολιτική της Τουρκίας, που προσπαθεί να είναι με όλους, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Βεβαίως, πολλές φορές αυτή έχει και κόστος.
Και το βλέπουμε ότι υφίσταται το κόστος. Και βλέπουμε ότι και πως στην Ελλάδα ακολουθεί την διατακτική. Δηλαδή, είχαμε το θέμα της μονής της χώρας. Είχαμε το θέμα της Αγίας Σοφίας. Ναι. Τώρα έχουμε. Χθες είχαμε τα. Ακριβώς. Τα λιτά. Έχουμε την δήλωση για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Όχι η Ελγίνια, μάρμαρα του Παρθενώνα. Βεβαίως. Έχουμε το θέμα που άνοιξε η θεολογική σχολή στη Χάλκη. Ναι, το οποίο είναι μίζο για το Πατριαρχείο. Βγαίνει κάτι θετικό. Φαίνεται να βγαίνει. Από την άλλη πλευρά, είχαμε χθες ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, το οποίο παρεβίασε τον ελληνικό ενέργειο χώρο. Πέταξε πάνω στη γραμμή την νοητή του τουρκολιβικού, του παράνομου κανυπόστα τουρκολιβικού μνημονίου. Μάλιστα. Έχουμε δύο νόταμ από τουρκική πλευρά. Η μία, μάλιστα, αμφισβητεί τον Άγιο Ευστράτιο. Πριν από λίγα χρόνια, θυμάμαι εγώ, σε ένα διεθνές φόρουμ αντιπαρατέθηκα με έναν Τούρκο και επικαλέστηκα πια και του λέω: δηλαδή, ζητάτε αποστατικοποίηση Αγίου Ευστρατείου Θάσου Ψαρών. Mm-hmm. Αυτό που πριν από λίγα χρόνια μου ειρνήθηκε, κατέβασε το κεφάλι κατά κόκκινος και μου είπε όχι, εδώ και τελευταία 2-3 χρόνια το θέτει με τεπιτάσιο στη Τουρκία. Μάλιστα. Ζητάει αποστατικοποίηση. Άρα βλέπουμε, είναι μαστίγιο καρότο. Mm-hmm. Ναι, βλέπουν ότι η διακήρυξη των Αθηνών την έχουν παραβιάσει πλιστάκες. Κάναν τώρα μια κίνηση και μια δεύτερη, μια κίνηση πρώτη με τη δήλωση για το θέμα της Χάλκης και μια δεύτερη χθες, η οποία σίγουρα ενισχύει την ελληνική προσπάθεια και ελπίζουμε με την αλλαγή την επικείμενη της κυβερνήσεως στο Λονδίνο επιτέλους να επιληθεί το θέμα αυτό. Ακούγεται πολύ έντονα στο Λονδίνο ότι την καινούργια χρονιά θα έχουμε κάποια εξέλιξη, που είναι ένα θέμα, αν θέλετε, ταυτοτικό για μας. Θυμηθεί τον αγώνα που έδωσε η Μελίνα Μερκούρη δεκαετία του 80 και πραγματικά το είχε αναδείξει σε μείζον θέμα για την Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτό όντως μας ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, το να έρθουν τα μάρμαρα πίσω. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο κύμα υποστήριξης και από κάτι που δεν περιμένουμε, όπως η Ιταλία. Έτσι, από κάτι που έχουν πολλά μουσεία στην επικράτειά τους και όμως, που έχουν αρπάξει από όλους πολιτισμούς. Εδώ όμως υπάρχει μια θέα της σελίδας, όλο αυτό που συζητάμε, σε αυτή την επίθεση φιλίας στις δύο περιπτώσεις που πραγματικά είναι εντυπωσιακή η στάση, και στην υπόθεση των γλυπτών, αλλά και στην υπόθεση της θεολογικής σχολής, φαίνεται ότι κάτι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει αντάλλαγμα. Κύριε Παπλόπουλε, θα το δούμε. Η Τουρκία δεν κάνει τίποτα χωρίς αντάλλαγμα. Δηλαδή. Ακριβώς. Η Τουρκία δεν κάνει τίποτα χωρίς αντάλλαγμα. Δείτε τις δηλώσεις της Προέδρου του Kiev Deb, όπως το λέμε εμείς. Εδώ επικαλέστηκε θέμα μακεδονικής μειονότητας. Προφανώς πολύ θα ήθελε η εν λόγω κυρία να παρεύει ως εισαγγελέας παραμονές των εκλογών για να καταγγείλει τη χώρα μας διεθνώς. Ναι. Δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει μία μειονότητα, η μουσουλμανική μειονότητα που προστατεύεται από τις συνθήκες, και η Ελλάδα έχει δύο εθνικές μειονότητες στο έδαφος τρίτων κρατών. Η μία είναι η εθνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου, έρχεται εδώ τον κύριο Μπελέρη, και η άλλη είναι η εθνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, την Ήβο και την Τένεδο. Ναι. Και αν θέλετε, επειδή εμείς στην νομική έχουμε μάθει ότι λέμε τα αποδεικνύουμε, δείτε πού ήταν η εθνική μειονότητα της Ελλάδος πριν από έναν αιώνα, σύμφωνα με τους Πατριαρχείου. Τις στατιστικές, αλλά και με τις αγγλικές και γαλλικές πηγές, κειμενόταν από 400-500 χιλιάδες. Το κάνω και μάθημα αυτό. Και σήμερα πού είναι, 2-3 χιλιάδες. Δεν μιλάμε για την Ήβρο και την Τένεδο που κοντεύουν να εξαλειφθούν. Δείτε πού ήταν η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, που η Ρίστο Εμπαρόδο επέμενε η Τουρκία να ονομαστεί μουσουλμανική και όχι τουρκική. Ήταν στις 86.000 και σήμερα αριθμοί πλέον των 100.000. Και η Ελλάδα επέμενε να την αποκαλεί τουρκική, βέβαια, δεκαετία του 50, και η Ελλάδα τη έλεγε τουρκική μειονότητα. Ναι, υπήρξε μια τέτοια. Υπήρξε μια τέτοια αντίληψη, εσφαλμένη από ελληνικής πλευράς, ότι υπήρχε ο λεγόμενος από βορράν κίνδυνος και δεν έπρεπε να υπάρχουν επαφές μεταξύ κυρίως των πομάκων της Θράκης με τους πομάκους της Βουλγαρίας. Αυτό το λάθος όμως αποκαταστάθηκε. Χάσαμε τους πομάκους μετά. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τους πομάκους. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει χαθεί. Καταλαβαίνουν πολύ καλά οι πομάκοι και ξέρουμε την απόγονη των αρχαίων Αγριάνων. Και βεβαίως καταλαβαίνω το συμφέρον του. Γιατί νομίζω κανείς δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πάει στην Τουρκία. Τώρα πάμε και στο Κυπριακό, γιατί και αυτές οι προκλήσεις ήταν ακραίες των Τούρκων με τις εκδηλώσεις που κάνουν εκεί για την εισβολή και κατοχή. Ειρηνευτική. Έτσι, μα έτσι το αποκαλούν. Έχει δίκιο και ο Κωστής από το 1974. Αυτό είναι το αφήγημα της Τουρκίας. Βεβαίως, εγώ θυμάμαι ένα δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδος The Sun 5 Αυγούστου 1974, Barbarians, για τα εγκλήματα που γινόντουσαν εκείνες τις ημέρες από τον τουρκικό στρατό στην Κύπρο. Έτσι, δεν το είπε η ελληνική εφημερίδα. Έχει αλλάξει κατά πολύ η θέση της Μεγάλης Βρετανίας. Καλά, το είδαμε και με την πρόταση των πλέον των 50 βουλευτών λίγα λεπτά πριν κλείσει η Βρετανική Βουλή. Αλλά το γεγονός είναι ένα, ότι έχουμε μία παράνομη εισβολή και μία παράνομη κατοχή σε έναν εξάρτητο και κυριαρχικό κράτος,
σε ένα κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό κεκτημένο, το μοναδικό στην Ευρώπη, ναι. Και μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, είναι η μοναδική χώρα που υπάρχει τείχος. Εμείς δεν έπρεπε να έχουμε κάνει κάτι για αυτά τα 50 χρόνια. Έχουμε 50 χρόνια από την εισβολή και κατοχή. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θέλω να πω, η Ελλάδα το έχει διεθνοποιήσει, το θέμα το έχει μεγαλώσει. Έπρεπε να χαλάει κόσμο η Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν το βλέπω εγώ. Πρέπει να το μηδενίζουμε, διότι επί 50 χρόνια έχει καταφέρει η ελληνική διπλωματία σε αγαστή συνεργασία με την Κυπριακή να μην έχει υπάρξει ούτε ένα κράτος παγκοσμίως που έχει αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Το οποίο από 15 Νοεμβρίου του 1983 έχει αυτοανακηρυχθεί. Τώρα δεν ξανακάθεται η Τουρκία στο τραπέζι από ό,τι λέει. Έτσι τι κάνουμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι στο θέμα της Κύπρου θα επιδείξει άτεγκτη στάση. Δεν μπορείτε να μεταβάλει πολιτική. Και άλλωστε ο κύριος Στατάρ μιλάει πλέον για δύο κράτη. Ακριβώς. Και Ερντογάν. Πολλά χρόνια δεν αναμένουμε κάποια. Πολύ δύσκολα. Δεν μ' άρεσε να κάνω προβλέψεις, όπως ξέρετε. Νομίζω η ευκαιρία χάθηκε με τον κύριο Ακιντζή, που τότε μπορούσε, υπήρχαν κάποια παράθυρα συνεργασίας. Τώρα πλέον με τον κύριο Τατάρο, ο οποίος ακολουθεί πραγματικά μια πολιτική, η οποία καταρχήν αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο. Το να μιλάς για αποδοχή τελεσμένων για τις βίας στο έδαφος, είναι αυτό που θέλει να κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία. Έτσι. Λέει να παραδεχτεί η Ουκρανία τι έχει συμβεί με τη βία. Τότε ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Μάλιστα. Σωστά το λέτε.